Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα 5 Ιουνίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο Βόλου είναι πλέον οικονομικά βιώσιμο με σταθερό υπόβαθρο και αισιόδοξη προοπτική διαχειριστικών πλεονασμάτων επεσήμανε σήμερα κατά τον διετή απολογισμό του έργου της διοίκησης ο διοικητής του Ιδρύματος Αρισίδης Ζαχαρόπουλος. Ο κ. Ζαχαρόπουλος άφησε εχμές για τη διαφθορά που υπήρχε και κατήγγειλε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν γιατροί που δέχονται φακελάκια χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Μέσα από τη μείωση, μάλλον τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών, που είναι ο ένας τρόπος, και μέσω της βεβαίωσης των απαιτήσεών μας από τους χρηματοδότες μας, από τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, γιατί το δεύτερο δεν συνέβαινε καθόλου σε κάποιες υπηρεσίες. Δεν ενδιέφερε κανέναν στο Δαχειλοπούλιο. Κατακτήσαμε αυτό που ονομάσαμε βαθμό λειτουργικής αυτονομίας από κρατική επιχορήγηση. Δηλαδή, σε απλούστερα ελληνικά, εάν τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν εύρωστα και μας απέδιναν αμέσως τις απαιτήσεις μας, θα λέγαμε στην κεντρική κυβέρνηση και στο Γενικό Λογιστήριο, κύριοι, δεν χρειαζόμαστε επιχορήγηση. Είμαστε αυτοτελείς. Και η μεν κυβέρνηση είναι ο ένας αποδέκτης, ο άλλος αποδέκτης όμως, ο πλατύτερος, είναι οι φορολογούμενοι πολίτες που τους λέμε ότι ενώ από το 1997 μέχρι το 2010 καταβάλαμε όλοι 86 εκατομμύρια ευρώ για να υπάρχει το Δαχειλοπούλιο, τώρα τους λέμε δεν θα καταβάλλετε για ρύθμιση χρεών ούτε ένα σέντ. Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειαζόταν δράσεις που βασίζονταν πρώτα στη γνώση σχεδιασμού, στην εμπειρία της ηγετικής ομάδας, αλλά απέτησαν και με τοπικές συγκρούσεις, με κυκλώματα συμφέροντα, ακόμη και με εδρωμένες νοοτροπίες και συμπεριφορές κάποιων εργαζόμενων μέσα στο νοσοκομείο, που έπληταν και καταπαράθρωναν την οικονομική βιωσιμότητα του νοσοκομείου. Είμαι κατηγορηματικός. Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, αφού κατέκτησε αυτό το επίπεδο, ανταποκρίνεται στην αποστολή του όντας οικονομικά βιώσιμο, που είναι σημαντικό, χωρίς την επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού με πρόσθετες επιχορηγήσεις για κάλυψη των ελλειμμάτων. Θα κληθούμε να μαρτυρήσουμε, αν όχι με αίμα, με λόγο και έργα λόγω της κρίσης, δήλωσε στο χθεσινό κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, σημειώνοντας ότι ας ελπίσουμε τελικά τα πράγματα δεν θα έχουν τραγικές συνέπειες για το λαό μας και την Εκκλησία μας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε και ο τρίτος Αλβανός που αναζητούνταν για τη συμμετοχή του στη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού συνταμούχαρη Μαγνησίας το Σεπτέμβριο του 2011, όπως ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Συνελήφθησαν στο Δημήνι ένας 43χρονος και ένας 33χρονος για απόπειρα κλοπής, αλλά και ένας 84χρονος Βολιώτης κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς, καθώς εντόπισε τους συγκεκριμένους κλέφτες και πυροβόλησε για εκφοβισμό. Χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες εις κάθε το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, ενώ ιδιαίτερη ήταν η κίνηση τουριστών κυρίως από την Αγγλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πληρότητας στο 100% παρουσίασαν τόσο το πλοίο όσο και τα υδροπτέρυγα από το Βόλο προς το νησί του Παπαδιαμάντη, ενώ ιδιαίτερη ήταν η κίνηση και μέσω των άλλων δρομολογίων από τον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά και στο αεροδρόμιο της Κιάθου. Παρόλο την κρίση, παρόλο τη συναχώρια που έχει ο κόσμος και την ανασφάλεια που είναι διάχυτη σε όλα τα επίπεδα των ανθρώπων, ανάλογα τα βαλάδια που έχει, γιατί υπάρχει αυτό το πολιτικό κλίμα. Η Σκιάδος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μέσα στο τρίμερ μπόρεσε να σταθεί στα πόδια της, σαν τουριστικός προορισμός. Τιμήθηκε πάλι και από τους Έλληνες και από τους Αλλοδαπούς. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, και αν θα κάνετε βόλτα, η Σκιάδος έχει πλημμυρίσει από ζωή ξανά πάλι και μπαίνει πλέον, όπως κάθε χρόνο μετά το Αγίου Πνεύματος, στη θερινή περίοδο. Το νησί είναι πολύ ανεβασμένο και πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι θα πάει πάρα πολύ καλά λόγω κρατήσεις που έχουμε. Οι κρατήσεις μας είναι πάρα πολύ ανεβασμένες. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Αυτό βέβαια από το εξωτερικό. Με τον εσωτερικό τουρισμό, με τους Έλληνες δηλαδή. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με τους Έλληνες. Πιστεύω ότι μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων θα προτιμήσει τη Σκιάδο, γιατί πέρσι η Σκιάδο έκλεισε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και πιστεύω ότι και φέτος θα πρωταγωνιστήσουμε.
Στις εσωτερικές εξελίξεις, εν μέσω της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει λόγω της μαύρης τρύπας στον ΕΟΠΗ, που αδυνατεί να εξοφλήσει τους προμηθευτές και τις φαρμακοβιομηχανίες, ο Υπουργός Υγείας Χρήστος Κίτας διατύπωσε την έκκληση προς όλες τις κατευθύνσεις για προσπάθεια εξομάλυνσης της κατάστασης με τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Αναταραχή προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ αποστροφή του λόγου του Ευάγγελου Βενιζέλου σε σχέση με την ανανέωση του κόμματος που μεταφέρθηκε και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter. Δεν μπορεί τα στελέχη μας να είναι συνομήλικοι ή και μεγαλύτεροι από μένα. Όταν στάθηκα δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου ήμουν 30 ετών, ανέφερε ένα από τα μηνύματά του. Απάντηση σε επικρίσεις για τα 18 σημεία του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς την προηγούμενη εβδομάδα, έδωσε ένα πληρωτή στο Μεάρχης Οικονομίας του κόμματος Χρήστος Ταϊκούρας. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν στο εξωτερικό και δεν έχουν αξιοποιηθεί, είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να χειριστεί καλύτερα τους πόρους από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα. 22 κόμματα και συνδυασμοί λαμβάνουν μέρος τελικά στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών συγκάλεσε στο μεταξύ για αύριο ο Υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης. Ο λαός δεν θα πέσει αμαχητή, προχωράμε χωρίς μνημόνιο, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τις προτάσεις του ΚΚΕ για την ανάπτυξη παρουσίασε σήμερα η Γενική Γραμματέας Αλέκα Παπαρίγα. Επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής ζήτησε ο Φώτης Κουβέλης από τις Βρυξέλλες. Παραμένουμε σταθεροί στην καταγγελία του μνημονίου, λέει ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η Ευρωζώνη χρειάζεται συντονισμένη τραπεζική εποπτεία, λένε Μπαρόζο και Μέρκελ. Θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, υποστηρίζει στο μεταξύ ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για την Ελλάδα ή την Ισπανία, υποστηρίζει σε συνέντευξή του ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Καθώς, όπως λέει, οι χώρες που έχουν πληγεί δεν μπορούν να αποφύγουν τις μεταρρυθμίσεις για να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι πιθανότητες η Ελλάδα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη είναι 1 στις 3, σημειώνει ο Αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's σε έκθεσή του. Μαύρα μαντάτα από την εφορία, πάνω από 700 ευρώ είναι ο μέσος φόρος στα πρώτα 350.000 εκαθαριστικά σημειώματα που θα στείλει τις επόμενες ημέρες η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Με το μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Με τα αγγλικά στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.